Είμαι μέλος της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εκ μέρους της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης, ΔΥΠΑΚ. Και αυτό που δεν θέλω να σας κουράσω και να πω περισσότερα από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά θα πρέπει να μας προβληματίζει το γεγονός ότι παρότι ο καθένας μας τηρεί αυστηρά και τα προσωπικά μέτρα ασφαλείας, συνεχίζει να υφίσταται υψηλός φόρτος του ιού στον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο στους χώρους δουλειάς, εκεί όπου γίνεται η υπερμετάδοση του ιού, γιατί δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Ενώ έπρεπε ήδη από την αρχή της πανδημίας να γίνεται δωρεάν το τεστ για την ανίχνευση του κορονοϊού, η κυβέρνηση σήμερα, μετά από πολλούς μήνες και αφού πλέον θρυνούμε χιλιάδες θύματα, έρχεται να βάλει το πλαφόν. Αν αυτό δεν είναι εγκληματική ενέργεια στο να επιτρέπει να εξαπλώνεται ο ιός με μεγαλύτερη άνεση μέσα στον πληθυσμό της χώρας μας και κυρίως της Θεσσαλονίκης, τότε τι είναι? Έπρεπε από την αρχή η κυβέρνηση να πάρει αυτά τα μέτρα που να λέει ότι δωρεάν το τεστ σε όλους όσους το έχουν ανάγκη και όχι να είναι αναγκασμένος ο κάθε εργαζόμενος να βάζει βαθιά το χέρι του στην τσέπη προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες όλης της οικογένειας όταν είναι να κάνει το τεστ. Άρα λοιπόν οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για το ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχει εξάπλωση του ιού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αυτά.